Παύλο, ναι. Ο λόγος σας ένα. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Παύλος. Παιδιά, μόλις έφτασε. Έλα. Ο Τούρκος. Αυτό. Μόλις ήρθε ο... Μα ακούτε. Ναι, ναι, Παύλο, ναι, λόγος σας ένα. Ο λόγος σας ένα. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, είδαμε τον προπομπό νωρίτερα, είδαμε τα ελικόπτερα της αστυνομίας, αστυνομικούς οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι πάνω στο ταράτσι. Μόλις έφτασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μπορείτε να ακούσετε και εσείς τον κόσμο ο οποίος τον επεφημεί, φωνάζει και κάποιο σύνθημα με το όνομα του Τούρκου Προέδρου. Όλοι έχουν σηκώσει τα κινητά αυτή τη στιγμή για να καταγράψουν λοιπόν την στιγμή. Προσπαθώ να δω τώρα, διότι έχω πολλούς συναδέλφους μπροστά μου, τον Τούρκο Πρόεδρο, αν έχει κατέβει από το όχημα. Τον περιμένουν οι θρησκευτικοί ηγέτες της περιοχής, αλλά και εκπρόσωποι της μουσουλμανικής κοινότητας. Έχει κατέβει και χαιρετάει. Τώρα... Έχει κατέβει και χαιρετάει ήδη. Κάτι παιδάκια χαιρέταγε, κάτι... Μάλιστα. Εσείς μπορείτε να δείτε καλύτερα, γιατί εδώ είναι... Είναι μουλάδες. Μάλιστα. Πολύ πιθανόν αρχικά πριν από την προσευχή στο τζαμί να μπει μέσα στο σπίτι το οποίο βλέπετε, το οποίο είναι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, του πρόξενου εδώ στην Κομωτινή. Ναι, ναι, βλέπω τώρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Φωνάζουν συνθήματα. Κατευθύνεται, όπως σας είπα. Δεν μπορεί, είναι μακριά μου. Ναι, ναι. Φωνάζουν, ναι. Κατευθύνεται τώρα μέσα στο σπίτι του πρόξενου, όπως σας είπα, της Κομωτινής. Φωνάζουν συνθήματα, τον χαιρετάνε. Ένα σύνθημα τώρα το οποίο θα μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το σύνθημα, το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε είναι το όνομά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο κόσμος δεν είναι ο αναμενόμενος. Δεν είναι αυτό το οποίο... Αν μας είχες πει ότι περιμένανε 10-15 χιλιάδες και είναι 300 άτομα, ναι, 300 άτομα προφανώς, δεν συζητάμε. Γι' αυτό λέγαμε νωρίτερα ότι μπορεί να κατεβάσουν τους τόνους. Οπότε... Και να το ερεμήσουν το πράγμα. Για να δούμε στην εξέλιξη.